θετική εξέλιξη λοιπόν το γεγονός ότι αρχίζει να συζητάει η νέα περιφερειακή αρχή πώς να βοηθήσει στην αγορά αυτού του περίφημου λεωφορείου για τα άτομα με αναπηρία, για το σωματείο, το αθλητικό σωματείο των ατόμων με αναπηρία, τους Ίωνες. Έτσι, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι μας έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Όπως έχει κουράσει και τους ίδιους τους ανθρώπους του σωματείου. Γι' αυτό και λένε, εμείς δεν πάμε πουθενά. Ξέρουνε που είμαστε, ελάτε να μας βρείτε. Πόσο βάλλον τους ίδιους, αν σκεφτούμε ότι με βάση τα όσα λένε εκείνοι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε, ένα λεωφορείο τέτοιου τύπου έχει γύρω στους 80.000 με 90.000 καινούριο και έχουν μαζέψει 14.000. Δηλαδή, πόσα χρόνια θα μαζεύουν ακόμα? Εν πάση περιπτώσει, οι σημερινοί αθλητές των Ιώνων, 60 περίπου τον αριθμό, θα είναι συνταξιούχοι, λέω. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να υπάρχει με ταχύτητα σε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει μπροστά μας. Εντάξει, το βάζει μεθαύρο στην Οικονομική Επιτροπή, ο κ. Μουτζούρης. Δεν θα πάρει απόφαση ακόμα, γιατί ακόμα δεν έχει... Ξεκίνησε όμως. Ξεκίνησε. Σχετικά γρήγορα. Αυτό πρέπει να το δούμε. Να το δούμε δηλαδή ότι υπάρχει μια ευαισθησία του κ. Μουτζούρη. Εντάξει, ένα δημοσίευμα έγινε, ένα κάτι σημαντικό, το οποίο δημοσίευμα που έγινε από εμάς έβαζε το ζήτημα σε δύο βάσεις. Το ένα είναι, μάλλον τρεις. Το ένα είναι η προσφορά των Ιώνων. Έχουμε 60 αθλητές οι οποίοι έχουν σοβαρά κινητικά προβλήματα, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες είναι, ναι. Και όμως είναι τρίτη αυτή τη στιγμή πανελλαδικά σε μετάλλια και διακρίσεις. Μετά την Αθήνα και τη Μακεδονία, αν δεν κάνω λάθος. Το δεύτερο είναι η περηφάνεια την οποία δείχνουν. Όπως είπες πολύ σωστά, είπε η κυρία Γιασμάτη, πρόεδρος των Ιώνων, τα γραφεία μας τα ξέρετε, ελάτε να μας βρείτε και γιατί αυτό. Διότι είχε υποσχεθεί η κυρία Καλογύρου, τότε ως Περιφερειάρχης, ότι η Περιφέρεια αναγνωρίζει την προσπάθειά τους, τους αγώνες τους και θα τους πάρει το λεωφορείο. Αυτή η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να έχουμε καλή διάθεση, να μην πούμε ότι η κυρία Καλογύρου είπε ψέματα, αλλά τέλος πάντων δεν μπόρεσε να το εκπληρώσει. Μπορεί να το υπερτίμησε, μπορεί να... Αν δεν υπολόγισε καλά. Ας το πούμε έτσι. Το δημοσίευμα και σκέψη έμπαινε στη βάση ότι η δημόσια διοίκηση έχει συνέχεια και όσον αφορά τις υποσχέσεις. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει μια ωραία πρωία κάτι ένα ερατός και την άλλη μέρα να ξεχνιέται. Δεν τα πετάμε έτσι στον αέρα δηλαδή. Και έμπαινε το ζήτημα πώς ο νέος Περιφερειάρχης μπορεί να υλοποιήσει μια υπόσχεση που δεν έδωσε ο ίδιος. Και θέλω να το πω αυτό, να το τονίσουμε, ότι έδειξε ευαισθησία ενεργάτη και Μουτζούρης. Δείχνει μια ευαισθησία η οποία είναι αξιοσημείωτη. Διότι καταρχήν δεν υποσχέθηκε να αγοράσει κανένα λεωφορείο. Εκείνο το οποίο είπε είναι ότι ναι, πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση της κυρίας Καλογύρου, που δεν είναι δική του, να βοηθήσω. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, και έδωσε τον κύριο Βουλή την εντολή να έρθει με τους Ίωνες σε επαφή για να καθορίσουν λεπτομέρειες. Εάν την Τετάρτη στην Οικονομική Επιτροπή υπάρχει ήδη μια πρώτη προσέγγιση και στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα να πούμε, θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό από κάποιο προϋπολογισμό που σίγουρα θα υπάρχει, τότε πραγματικά μπορεί να υλοποιηθεί αυτό που λέει ο κύριος Μουτζούρης, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε καλά. Το καλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι σημαίνει. Ίσως, λέω εγώ, να φτάνει και στο ποσό ενός μεταχειρισμένου λεωφορείου, γιατί 90.000 για καινούριο δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει εύκολα. Μπορεί και να κάνω και λάθος. Πάντως να σημειωθούν αυτά ως θετικά βήματα. Ευχαριστούμε πολύ.